Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές της ωραίας εκπομπής σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ο οργανισμός διαθέτει ένα σύστημα το οποίο έχει ως στόχο να εξουδετερώνει τους εισβολείς και να αποκαθιστά την τάξη, ας το πούμε αυτά, μέσα στον οργανισμό, την ευταξία δηλαδή της λειτουργίας του οργανισμού. Αυτό το σύστημα το λέμε ανοσοποιητικό, γνωστό σαν αμυντικό σύστημα, και αυτό αποτελείται από μια σειρά κυττάρων τα οποία έχουν διαφορετικούς ρόλους, άλλα εκκρίνουν ουσίες, άλλα τρώνε ξένους οργανισμούς. Αυτά λοιπόν κύτταρα τα με διάφορους τρόπους μπορεί κάποιος να τα διεγείρει, να γίνουν πιο επιθετικά και να τα χρησιμοποιήσει να αντιμετωπίσουν τους όγκους, τους καρκίνους. Mm-hmm. Αυτό όμως προσέκρουε σε δυσκολίες όταν κυρίως το γεγονός ότι δεν μπορούσαν αυτά τα κύτταρα τα αμυντικά να διακρίνουν ποιος είναι ο εισβολέας, ποιο είναι το ξένο κύτταρο, ποιος είναι ο παραξίας. Αχ, κύριε Φιλόπουλε, είναι πολύ χάλια η γραμμή μας. Ναι, τώρα είναι καλύτερα. Δεν σας ακούμε καθόλου καλά. Τώρα με ακούτε? Ναι, μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση μήπως? Για να δω. Έτσι θα προσκέσω. Ναι. Ναι. Ωραία. Τώρα με ακούτε? Τώρα σας ακούμε, ναι. Ναι, λέω, το αμυντικό σύστημα αυτό λοιπόν που διαθέτει τα μέσα, τα κύτταρα για να αντιμετωπίσει εισβολής ή ταραξίες, είχε μια αδυναμία. Δεν μπορούσε να διακρίνει τα καρκινικά κύτταρα ως ξένα, ως εισβολέα. Γιατί μοιάζανε, είχαν ας πούμε την ταυτότητα των κυττάρων του οργανισμού. Μπορέσαν όμως οι επιστήμονες με διάφορους τρόπους να κάνουν τα αμυντικά αυτά κύτταρα να είναι πιο ικανά στο να διακρίνουν κάποιους τύπους καρκίνου, κυρίως σε αιματολογικούς καρκίνους, λευκαιμίες κλπ. Εδώ όμως τώρα η νέα ανακάλυψη έγκυται στο γεγονός ότι τροποποιήθηκε η δυνατότητα των κυττάρων αυτών να αναγνωρίσουν όχι μόνο κάποια είδη καρκίνων, αλλά πολλά είδη καρκίνων. Και αυτό ανοίγει ένα παράθυρο στην πιθανότητα να υπάρξει ευρύτερη χρήση αυτή τη μεθοδολογία, ώστε τα αμυντικά κύτταρα του οργανισμού να επιτίθονται σε πάρα πολλούς ή πολλά είδη καρκίνου και έτσι να έχουμε μια πιο μέσα εισαγωγικά καθολική δυνατότητα αντιμετώπιση του καρκίνου. Μακάρι δηλαδή. Είναι, ναι, είναι όμως νωρίς ακόμα. Φάνηκε αυτή η δραστηριοποίηση και η ικανότητα σε επίπεδο κυττάρων και σε κάποιες μορφές πειραματοζώων με διάφορες μορφές καρκίνου. Γίνονται ήδη πειράματα σε ποντίκια? Ναι, ειδικά όμως ειδική ράτα, ας το πούμε, η οποία φέρνει πάνω της όγκους ανθρώπινους, ας πούμε, και φάνηκε ότι εκεί υπάρχει ανταπόκριση, ότι εκεί όντως οι όγκοι υφίστανται την επίθεση των αμυντικών αυτών κυττάρων, αλλά είναι ακόμα νωρίς, θέλει αρκετά καιρό μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι αυτή η θεραπεία, αυτή η μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους ανθρώπους και σε ποιες περιπτώσεις τέλος πάντων καρκίνων, και ότι δεν είναι άμυρη παρενεργειών, γιατί κάθε θεραπεία που δοκιμάζεται μπορεί να έχει και ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορούν να καθιστούν μη εφαρμόσιμη τη θεραπεία. Γιατί αν τη χορηγήσεις, ας πούμε, σε 10 ανθρώπους και οι 3-4 παρουσιάσουν πολύ σοβαρές παρενέργειες ή πεθάνουν κιόλας, δεν είναι μια θεραπεία που μπορεί να χρησιμοποιήσεις. Άρα έχουμε ακόμα καιρό. Mm-hmm. Είναι όμως αισιόδοξο το μήνυμα, γιατί οι μεθοδολογίες αυτές χρησιμοποιούν, αν θέλετε, γενετικές τροποποιήσεις που μας δείχνουν ότι η επιστήμη προχωρά πολύ γρήγορα και ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί η δυνατότητα να πετύχουμε αυτό που είναι ο κύριος στόχος, δηλαδή τι, να μετατρέψουμε το καρκίνο γενικότερα σε μια χρόνια νόσο. Έχει επιτευχθεί σε πολλούς.
καρκίνους αυτή τη στιγμή. Κύριε Φιλόπουλε, αυτό το κύτταρο το έχουμε όλοι στον οργανισμό μας ή ορισμένοι? Είναι, όχι, είναι όλοι. Είναι ένα κύτταρο που έχουμε όλοι στον οργανισμό μας, απλώς θα το μετατρέπουν, το κάνουν πιο, ας το πούμε, επιτραπεί εκλαϊκευτική έκφραση, ρόμποκοπ. Τους δίνουν εντολές, το προγραμματίζουν να επιτίθεται εκεί που δεν μπορούσε να επιτευθεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο σώμα μας κυκλοφορούν αυτά τα κύτταρα. Ελέγχουν, ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους έναν εισβολέα, ένα μικρόβιο. Αμέσως, επειδή δεν έχει την ταυτότητα των άλλων κυττάρων, σκεφτείτε ας πούμε τα κύτταρα παραστατικά, ότι έχουν μια ταυτότητα στο επιδεικνύουν το διαβατήριο. Ναι. Και όταν αυτό περνάει, το σκανάρι λέει δικό μου, είναι, δεν το πειράζω. Παρακάτω δεν είναι δικό μου, το σκοτώνω. Δεν έχει μικρές ποινές, μπαμ και κάτω. Όταν λοιπόν τα καρκινικά κύτταρα δεν μπορούσαν να τα ξεχωρίσει, δεν μπορούσαν να κάνει κάτι. Από τη στιγμή όμως που τα ξεχωρίζει και τα βλέπει σαν εχθρικά, σου επιτίθεται. Η επίθεση αυτή, υποβοηθούμενη πιθανόν και από άλλες μορφώσεις θεραπείων που διαθέτουμε, παίρνει αποτελέσματα. Ναι. Ήδη έχει δοκιμαστεί παρόμοιες μέθοδοι στον τομέα της ανοσοθεραπείας, έχουν εφαρμοστεί, έχουν καλά αποτελέσματα, έχουν όμως και κάποιες παρενέργειες. Γι' αυτό σας λέω, θέλει ακόμα αρκετό δρόμο μέχρι να καπούμε ότι ναι, η συγκεκριμένη πρακτική είναι όντως πάρα πολύ καλή και προχωράμε και το πάμε πολύ καλά. Αλλά από την άλλη μεριά είναι τόσο αισιόδοξα τα μηνύματα από τις τελευταίες εξελίξεις τα τελευταία 20 χρόνια που πραγματικά να ξέρετε ότι όπου μετριέται η κατάσταση του καρκίνου όπως είναι η Αμερική είναι σημαντικότατη η πτώση της νησιμότητας. Δηλαδή πόσο λιγότερο πεθαίνει κόσμος από μορφές καρκίνου που κάποτε ήταν άκρως θανατηφόρες. Επομένως υπάρχουν σήμερα οι άσημοι καρκίνοι, όμως υπάρχουν και καρκίνοι που δεν θεραπεύονται. Να σας πω ένα πολύ χρήσιμο παράδειγμα. Ο παιδικός καρκίνος, οι διάφορες μορφές παιδικού καρκίνου που κυρίως είναι αιματολογικές, κατά 75% ιώνται. Τα παιδιά γίνονται καλά, μεγαλώνουν, κάνουν σε ηλικία πατριάς, παντρεύονται, κάνουν παιδιά. Πάνε πολύ καλά. Και αυτό το οποίο παρακολουθούμε τώρα με ενδιαφέρον είναι αυτά τα παιδιά που έχουν ιαθεί και έχουν μεγαλώσει, έχουν κάνει παιδιά, πώς είναι, πώς πάνε, οι θεραπείες τους αφήσανε κάποιο πρόβλημα, παρουσιάζουν κάτι άλλο πρόβλημα. Δηλαδή τα μετατρέψαμε σε πάσχοντες πρώην. Πάσχοντες που ψάχνουν να δούμε αν τυχόν να εμφανιστεί κάτι. Ο καρκίνος του μαστού έχει επιτύχει τεράστια πρόοδο. Ο καρκίνος του όρχιου σχεδόν θεραπεύεται. Ο καρκίνος του προστάτη πάει πολύ καλά. Το μελάνωμα που κάποτε το πλησίαζε, ποτέ η παθολόγη ογκολόγη μετά το χειρουργείο, ότι λέγανε τι να κάνουμε, τελειωμένη ιστορία είναι. Αυτή τη στιγμή πάει πάρα πολύ καλά, ακόμα και μεταστατικώς αιστείες του μελανώματος εξαφανίζονται. Ο καρκίνος του πνεύμωνα, παλιά λέγαμε δεν έχει μεγάλη πιθανότητα, τώρα μετράμε πενταετίες. Ορισμένους τύπους που πάνε πολύ καλά με τις νέες θεραπείες. Άρα η πρόοδος υπάρχει, έρχεται σταδιακά. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που εμείς σαν Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία αλλά και όλοι σε όλο τον κόσμο σε ασχολούν με τον καρκίνο φωνάζουν, κάντε κάτι, μην κάνετε μάλλον πράγματα που θα σας οδηγήσουν στον καρκίνο. Αυτό κάντε να μας μιλήσετε για την πρόληψη. Πριν την πρόληψη, κύριε Φιλόπουλε, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια που θυμάμαι, βγαίνουν συνέχεια νέοι μέθοδοι, βλέπουμε μείωση των θανάτων, όπως και εσείς είπατε, βλέπουμε μία πρόοδο. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε νέους ανθρώπους να λιώνουν από αυτή την αρρώστια και να πεθαίνουν. Επίσης υπάρχουν φήμες που λένε ότι κάποιοι τελικά σε αυτόν τον κόσμο, παγκοσμίως, δεν θέλουν να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο. Λόγω φαρμάκων, λόγω συμφερόντων. Τελικά, γιατί είναι μια αρρώστια που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και είναι μια αρρώστια που πραγματικά θερίζει χρόνια και δεν έχει βρεθεί είναι η λύση. Είναι η πρώτη μη μεταδιδόμενη ασθένεια, στην πρώτη σειρά των ασθενειών που δεν μεταδίδονται, δηλαδή που δεν είναι από ιούς και βακτηρίδια κλπ. Είναι πάρα πολύ συχνή. Είναι μάλιστα η ασθένεια που όντως αυτή τη στιγμή προκαλεί πάρα πολλά κρούσματα και την θεωρούμε ότι συνεχώς θα αυξάνεται. Αλλά εδώ υπάρχουν ορισμένες παρεξηγήσεις. Αυτές θέλουμε να μας λύσετε. Δεν είναι καινούργια αρρώστια. Είναι αρρώστια που την είχαμε από τότε που γεννηθήκαμε, εμφανιστήκαμε σαν άνθρωποι. Την είχαν πριν από εμάς άλλα ζώα, την είχαν οι δεινόσαυροι, την είχαν όλοι. Όλοι οι πολιτικοί, τα οργανισμοί. Τα κύτταρά τους πολλαπλασιάζονται συνεχώς,
εμφανίζουν κάποια στιγμή καρκίνο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή είναι γνωστός γιατί αφενός με αναγνωρίζεται, διαγνώσκεται πλήρως. Δεύτερον, ο κόσμος γερνάει. Δεν έχει καμία σχέση η ζωή που ζούμε τώρα αυτή την εποχή με την ζωή που ζούσαν πριν 60, 70, 80 χρόνια. Ότι πεθαίναμε νωρίτερα, θέλετε να πείτε, ναι, πριν. Η νοσταλγία της παλιάς καλής εποχής είναι ένας μύθος. Η καλύτερη εποχή που ζούμε είναι τώρα. Τώρα ζούμε περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής από ό,τι ζούσαν οι πατεράδες μας ή οι παππούδες μας. Πεθαίνανε νέοι από τετατέους, τριτέους, ελονοσίες και όλα αυτά τα πράγματα. Από καρκίνους που δεν ήξεραν ότι είναι καρκίνοι. Εντάξει, άμα ήταν 35-40 χρόνια και πεθαίνανε από πνευμονία ή πεθαίνανε στους πολέμους κλπ. Πότε να προλάβουν να κάνουν καρκίνο, ο οποίος καρκίνος, μια άλλη αιτία γιατί αυξάνεται, έχει σχέση με τη μεγάλη ηλικία. Όσο πολλά τα χρόνια, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου. Εφόσον οι ηλικιωμένοι είναι η πληθυσμιακή ομάδα που αυξάνεται πιο ραγδαία από οποιαδήποτε άλλη παγκοσμίως, θα βλέπουμε και μια αύξηση του αριθμού. Όταν λέτε ηλικιωμένοι, τι εννοείτε? Γιατί εγώ βλέπω συνέχεια περιπτώσεις 40 με 50 σε αυτή τη δεκαετία. Δεν είναι ηλικιωμένοι αυτοί. Όχι, αυτό αναρωτιέμαι. Και τους θερίζει. Τους θερίζει και σε 2-3 χρόνια. Προσέξτε, δεν έχουμε ακριβώς εμείς στοιχεία στην Ελλάδα. Δυστυχώς, είναι μία από τις αδυναμίες μας. Έχουμε καλούς γιατρούς, έχουμε διάφορα αυτά, αλλά όταν είναι για οργανωμένα πράγματα, δηλαδή να υπάρχει ένα αρχείο καταγραφής να ξέρουμε ποιοι, πού, πότε, πώς αρρώστησαν, τι εμφάνισαν, πόσο έζησαν, δεν το έχουμε, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε να μιλάμε για την Ελλάδα τι γίνεται. Ναι, και εγώ εμπειρικά σας λέω από το περιβάλλον, ναι, από αυτά που ακούμε, έτσι. Υπάρχει πραγματικά μια αύξηση κρουσμάτων, αλλά όχι να μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε παγκοσμίως από ό,τι βλέπουμε ότι σε νέες ηλικίες έχει πολλαπλασιαστεί, αυτό δεν το βλέπουμε. Και μάλιστα έχω κάνει μια μελέτη, την οποία σιγά σιγά τελειώνω, για να συγκρίνω κάποιες δεκαετίες για τον καρκίνο του μαστού. Γιατί και εμείς εντυπωσιαζόμαστε από τον αριθμό των κρουσμάτων των νέων περιστατικών, να δούμε αν αυξανόταν στο τουλάχιστον στον Άγιο Σάββα, που είχε ένα κέντρο με πολύ μεγάλη κίνηση, με πολύ προσέλευση. Και βλέπουμε ότι υπήρχε μια σταθερότητα, υπάρχει μια διακύμανση, πότε αυξάνεται. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι είναι τόσο τραγικά, απλώς γίνονται πλέον πιο γνωστά, είναι πιο ανοιχτά, είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα. Πάντως είναι μια ασθένεια που πραγματικά χρήζει μιας καθολικής αντιμετώπισης και από το κράτος και από την κοινωνία. Η μεν κοινωνία το πρώτο που έχει να κάνει, θα το πούμε και μετά, είναι η πρόληψη. Το δεύτερο όμως που έχει να κάνει πολύ σημαντικό είναι να απομυθοποιήσει την αρνητική εικόνα που έχει και να διώξει την προκατάληψη που έχει απέναντι στην νόσο. Πολλές φορές ο καρκίνος είναι πολύ καλύτερος από ότι μια καρδιοπάθεια ή άλλη σοβαρή ασθένεια, και να μην στιγματίζει τον καρκινοπαθή, είναι άδικο, είναι παράλογο σε κάθε περίπτωση. Δεν στιγματίζεται, νομίζουμε, ο καρκινοπαθής, απλά ταλαιπωρείται πολύ. Δηλαδή ακόμα. Κοιτάξτε, άμα σας πείτε ότι σε εσά θα πει τώρα κάποιο μέσα, μπει η φίλη σας και πει: γεια, ξέρεις, ο Κώστας, εσύ, ο Τάδε, έπαθε καρκίνο, τι θα πείτε? Ό, το φουκαρά, ό, τον ταλέπορ, θα το δείτε με άλλο μάτι. Άμα σας πει, ξέρεις, του μετρήσαν το ζάχαρο αυξημένο και λοιπόν, εντάξει, τι έγινε. Αυτή τη στιγμή όμως ο καρκίνος έχει φτάσει να έχει καλά ποσοστά επιβίωσης που... Επειδή ίσως έχει τις χημειοθεραπείες, εμείς οι γυναίκες που κάνουμε τα μαλλιά μας, είναι μεγάλο σοκ είναι. Πάρτε παράδειγμα τα μαλλιά. Χάνεις τα μαλλιά, σωστά, ναι, είναι μια παρενέργεια. Αυτό που λέγαμε, ανεπιθύμητες ενέργειες. Αλλά από την άλλη μεριά, μόλις τελειώσει η χημειοθεραπεία, σε 2 μήνες ξανά πάλι είναι τα μαλλιά και μάλιστα καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πιο πριν. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβει να είναι μια ασθένεια που ταλαιπωρεί και μια ασθένεια που στην Ελλάδα δυστυχώς δεν την χάνει της ανάλογης μέρημνας σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των συμπτωμάτων που προκαλεί, που οδηγούν την ασθενή είτε να πονάει ανέτεια, δεν μπορεί σήμερα να λες ότι ένας άνθρωπος πονάει και δεν έχει βοήθεια να μην πονάει. Είναι ντροπή να το λέμε. Η επιστήμη τα έχει καταφέρει, υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν δυνατότητες. Απλώς δεν υπάρχει οργάνωση στην Ελλάδα σωστή για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πονάνε. Ή να πει ότι ξέρω, έχω ναυτία, αιμετούς, τέτοια που κάνουν διάφορες θεραπείες αλλά και νόσους. Υπάρχουν για φάρμακα, υπάρχουν μέθοδοι που μπορεί να τους βοηθήσουν. Αυτό το οποίο λέμε υποστηρικτική φροντίδα ή παρηγορική φροντίδα είναι η μαύρη τρύπα του υγειονομικού μας συστήματος.
θεραπευτικά, διαγνωστικά είμαστε καλοί, σε καλή κατάσταση. Σχετικά έχουμε τα μέσα και τους γιατρούς κλπ. Σε ό,τι αφορά όμως την πρόληψη τώρα, φαίνεται ότι δίνει σημασία η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση και προσπαθεί να πάρει μέτρα, τα οποία θέλει να αντιστερίξουμε και εμείς όμως, οποιαδήποτε κυβέρνηση και είναι αυτή, δεν μιλάω μακριά από εμάς τα κομματικά για αυτά, δεν μας ενδιαφέρουν εμάς. Αλλά ό,τι καλό γίνεται το επικροτούμε, γίνουμε μπράβο, συνεχίστε μαζί σας και εμείς να βοηθήσουμε. Άμα κάνουν κάτι κακό, το λέμε. Μιλώντας για πρόληψη, εννοείται τις εξετάσεις, τις μαστογραφίες. Όχι, εννοώ πρώτα απ' όλα την, την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. 22% των όλων καρκίνων, 22% όλων των καρκίνων, όχι του πνεύμονα, προκαλούνται από το κάμισμα. Σκεφτείτε λοιπόν ο κόσμος να μην καπνίζει, 22% λιγότερα περιστατικά καρκίνου. Ναι. Και μιλάτε και σε καπνίστρες τώρα, γιατρέ. Ναι, ναι, λοιπόν, είναι μια κακιά συνήθεια, την καταλαβαίνω. Δεν καπνίζετε. Είμαι, εγώ κάπνιζα όταν ήμουν νέος. Γύρω στα 30 κάτι το σταμάτησα. Κάπνιζα. Καταλαβαίνω τι είναι το κάπνισμα. Δεν είμαι ο ιεροκήρυκας, ο ηθικοκήρυκας. Ναι, ναι, όχι, το καταλαβαίνουμε. Αλλά όντως θα δείτε διαφορά. Όντως είναι πραγματικά. Σαν γιατροί το βλέπουμε. Και άμα το βλέπουμε, τι να μην πεις ότι έτσι όπως πας θα πέσει τον κρεμό. Πρέπει να το πούμε. Δεν κάνουμε ηθικό τέτοιο. Δεν είμαστε οι καλοί άνθρωποι που κάνουμε. Ναι, αυτά ναι, είναι ναι. Κουταμάρες. Η σημασία είναι ότι όντως και είναι μια βλαβερή συνήθεια. Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία που έχει ο καπνιστής. Είναι μια απόλαυση. Το διεγείρει το κέντρο της επιβράβευσης που λέμε. Ή την περιγοριά του. Όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε. Απλώς μπορεί να τα κάνει και χωρίς αυτά. Να ζήσει και χωρίς αυτά και να μην βάζει εκείνο την υγεία της. Υπάρχει αντικαπνιστικός νόμος. Πρέπει να εφαρμοστεί. Νομίζουμε ότι εφαρμόζεται πλέον, γιατρέ, αυτό. Εφαρμόζεται, αλλά επειδή εμείς είχαμε το stopcapnisma.gr την ιστοσελίδα που καταγράφαμε. Δηλαδή, λέγαμε στο κοινό, στείλτε μας μια καταγγελία και εμείς θα την αναρτήσουμε χωρίς το όνομα, ούτε το όνομα του μαγαζιού. Απλώς αναφέραμε και στέλναμε μια επιστολή τον υπεύθυνο του μαγαζιού ή της δημόσιας υπηρεσίας και το εξηγούσαμε γιατί τέλος πάντων δεν πρέπει κανείς να καπνίζει σε εσωτερικούς χώρους. Βλέπουμε όμως από τις επικοινωνίες που έχουμε με τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα είναι τα παραδείγματά μας, έχουμε καλή επικοινωνία, ότι υπάρχουν σιγά σιγά διολυσταίνει, ιδίως τις πολύ βραδινές ώρες, τις μικρές ας το πούμε ώρες, σε μια ανοχή η οποία δεν πρέπει να είναι. Να γίνει ανεκτή, ούτε κάτι κουταμάρες περί λέσχων, καπνιστών και ναργιλεδο τέτοιων. Τώρα ανεζηλεύσαμε και τους ναργιλέδες, ας μας μοιράζουν και λεμπίες να τελειώνουμε. Δηλαδή, τρελαίνεσαι να πούμε. Είναι πράγματα που δεν ήταν τώρα ο ένας με να γίνει ναργιλέ, τώρα μην τρελαθούμε. Δεν είναι άκη, είναι επικίνδυνος ο ναργιλές. Πιο πολύ από το τσιγάρο, έτσι, σε θέματα υγείας, δεν προστατεύει. Γιατί παλιά λέγανε, με το νερό κλπ. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το κάπνισμα. Λοιπόν, ας μπορεί να πάει να διασκεδάσει και ο καπνιστής, αν δεν αντέχει, να βγει έξω και λιγότερα τσιγάρα θα κάνει και καλύτερα θα αισθανθεί και το πάθος του θα ικανοποιήσει. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, όπως στην εκκλησία, όταν πας καπνίζεις, το πρώτο μέρος που απαγορευόταν να καπνίσεις ήταν η εκκλησία. Δεν καπνίζει κανένα στην εκκλησία, δεν κάνει τίποτα. Για όνομα του. Έχετε δίκιο. Επομένως, αυτό είναι στο μέτρο. Το να αθληθούμε. Το να μην είμαστε παχύσαρκοι. Το να μην πίνουμε πολύ ενόπνευμα. Γιατί είναι καρκινογόνο το ενόπνευμα. Το να προστατευτούμε από τον ήλιο. Να κάνουμε τα εμβόλια για το HPV και να κάνουμε το PAP test οι γυναίκες. Το να πάνε να κάνουν τη μαστογραφία τους οι γυναίκες. Το να κάνουν άνδρες γυναίκες μετά τα 50 κολονοσκόπηση. Είναι πολύ σημαντικά βήματα. Αφορούν καρκίνους πολύ διαδεδομένους αυτά τα πράγματα. Και είναι καρκίνοι που προλαμβάνονται. Ενέργειες δηλαδή που μπορεί να κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, να μας βοηθήσουν και δεν είναι ανάγκη το κράτος. Το κράτος σε δυσκολύνει. Δεν πληρώνεις να κάνεις προληπτικές εξετάσεις. Εγώ και χρόνια δεν πληρώνεις να πάω να κάνεις. Κύριε Φιλόπουλε, ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουμε εκτός από το τεστ ΠΑΠ, τη μαστογραφία. Μαστογραφία, κολονοσκόπηση. Μετά τα 50, είπατε. Και επίσκεψη στον ουρολόγο. Για τους άλλους. Για μια εξέταση. Ναι, μπορεί να κάνει το PSA, αλλά δεν είναι τόσο. Ας το πούμε τέλειο όπως θα το θέλαμε, αλλά μια επίσκεψη στον ουρολόγο μετά μια ορισμένη ηλικία για μια εξέταση. Οι άντρες νομίζουν ότι αν βάλει και κάνει δακτυλική εξέταση ο ουρολόγος θα πάθουν τίποτα. Δεν παθαίνουν τίποτα, αν εξαρτάται η αντιλοσύνη τους από την εξέταση γιατί δεν πάμε καλά, να το τελειώνουμε. Και αυτό είναι τόσο, ξέρετε, μεσολαβεί μια μικρή μεβράνη, σαν να βάλεις εκείνη τη μεβράνη, την πλαστική που βάζετε γύρω από τα
τρόφιμα και όπως τα λένε, αυτή με βράνει με το έντερο και ακριβώς πιάνει τον προστάτη. Και μπορεί να πιάσει την παραμικρή ανομαλία του. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο όργανο, ενώ το μαστός που επίσης είναι εξωτερικό όργανο μπορεί να το ψηλαφίσει, αλλά επειδή είναι και μεγάλος πολλές φορές, δεν πιάνει με τη διαφορά. Στον προστάτη πιάνει. Επομένως, ας πάρουν οι γυναίκες τους άντρες τους, γιατί οι γυναίκες είναι πιο τυπικές και ας την πάνε στο. Η γαστροσκόπηση περιλαμβάνεται. Αυτό πάντως είναι αλήθεια. Συγγνώμη, Ντόνια, οι άντρες δεν πάνε εύκολα στο γιατρό. Ναι, όχι. Οι γυναίκες είναι πιο εντάξει. Αυτό να το πούμε την αλήθεια και να του απονείμουμε το εύσημα ότι είναι πιο σοβαρό το θέμα, πιο αποφασιστικέ. Οι άντρες θέλουν να σπρώξουν και μάλλον τη γυναίκα του καλύτερα παρά από μόνοι του. Η γαστροσκόπηση, όχι, γιατί ο καρκίνος του στομάχου αφενός μεν είναι ένας επιθετικός καρκίνος, αλλά είναι σχετικά πιο σπάνιος και δεν έχει φανεί ότι μπορεί η γαστροσκόπηση να λύσει το θέμα σε χώρες όπως είναι οι ευρωπαϊκές. Αντίθετα, στην Ιαπωνία που είναι πολύ πιο συχνός, όπως και ο σοφάγος, ο καρκίνος του σοφάγου, εκεί γίνονται προγράμματα με γαστροσκόπηση. Γιατί ξέρετε, τα προγράμματα όταν λέμε πληθυσμιακό έλεγχο, πρέπει να πούμε ότι ξέρεις, θα επενδυθούν τόσα χρήματα, τόσο προσωπικό, τόσες ώρες, τόσο κόσμος θα υποστεί μια ταλαιπωρία για να κερδίσουμε ΑΒΓ αποτελέσματα. Mm-hmm. Αν τα αποτελέσματα που κερδίζεις είναι δυσανάλογα των επενδύσεων που κάνεις, τα οποία επενδύσεις θα θλίψουν από κάπου αλλού, που θα μπορούσαν να το διαθέσεις πιο καλύτερα, εκεί δεν είσαι υπέρ του να το προχωρήσεις. Εκείνο που προχώρησε, ενώ παλιά δεν ήταν, είναι η πνευματική τομογραφία χαμηλής δόσης για τον πνεύμονα. Εκεί σε καπνιστές που έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια που καπνίζουν, συνιστάται να γίνεται ο έλεγχος με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης. Είναι ειδική τομογραφία, γιατί οι αξονικές τομογραφίες δεν είναι παιχνίδι, έχουν αρκετή δόση ακτινοβολία. Για καπνιστές άνω των 15 ετών, είπατε. Αξονική όχι, τομογραφία. Που πάνω από 15 χρόνια καπνίζουν και έχουν μια ηλικία 45-50 και πάνω έτσι. Αλλά εκεί είναι διαφορετικό, είναι υπό παρακολούθηση και λοιπά, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Είναι ειδικός τομογράφος χαμηλής δόσης. Τώρα από εκεί και πέρα δεν λέμε πιέτε κάντε ξέρω εγώ που όθη, μπορεί να ανακαλύψουμε τον υπέρυπο, αλλά είναι σπάνια σχετικά. Κύριε Φιλόπουλε, υπάρχουν κάποιοι σιωπηλοί καρκίνοι, τους οποίους οι εξετάσεις που κάνουμε ή που θα έπρεπε να κάνουμε δεν τους πιάνουν, δεν και τους δείχνουν. Και επίσης δεν έχουν και συμπτώματα. Υπάρχουν, πάμε, σαν έφερα προηγουμένως, η οθήκη. Η οθήκη μέχρι να την πάρει χαμπάρι η γυναίκα, ας το πούμε, έχει πάρει μεγάλο μέγεθος. Θα την πάρει χαμπάρι γιατί βλέπει ένα πρίξιμο στην κοιλιά και ένας τεράστιος όγκος. Ή θα την πάρει γιατί βλέπει ένα πρίξιμο στην περιοχή που είναι οι βουβώνες, που είναι οι λεμφαδένες, γιατί έχει δώσει μεταστάσεις λεμφαδένες. Αυτός είναι κρυφός καρκίνος, ύπουλος. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας καρκίνος το παχιέντερο, ο οποίος δεν είναι καθίσταται αμέσως, δεν το βουλώνει το έντερο να κάνει απόφρυξη, ούτε κάνει έντονη αιμορραγία, κάνει μια αργή αιμορραγία, πάει ο ηλικιωμένος με ξαφνικά με μια αναιμία που έχει και μια φυσιοσυχνότητας αιτίας είναι η ύπαρξη καρκίνου στο παχιέντερο, που δεν έδινε ιδιαίτερα συμπτώματα. Υπάρχουν οι καρκίνοι, όταν τους βλέπουμε τους καρκίνους, υπήρχαν χρόνια μέσα, δεν γίνανε την μια μέρα στην άλλη, έτσι, δεν είναι στεναχωρέθηκα ή πέρασα μια κατάσταση στρες και έπαθα καρκίνο. Ο καρκίνος υπάρχει πολλά χρόνια μέχρι να γίνει αισθητός και ορατός. Η απλή εξέταση αίματος που μετά τα 40 κάνουμε οι περισσότεροι, έστω μια φορά το μήνα ή μια φορά το εξάμηνο, δεν δείχνει τίποτα. Όχι, η λεγόμενη πώς το λένε, τα λευκά αυτά που βλέπουμε τα ριζάτο. Όχι, αυτά δεν μετράνε. Οι καρκινικοί δείχτες δεν ενδείκνυται για την πρόληψη. Εντάξει, δεν ενδείκνεται για την. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή εγώ δεν είμαι και γιατρός, άμα κάνεις μια εξέταση, κάτι δεν θα φανεί, ας πούμε, ύποπτο για να κάνεις μια. Όχι. Μπορεί δηλαδή να σου βγει η εξέταση αίματος μια χαρά και. Περισσότεροι, θα σε έλεγα εγώ, περισσότεροι. Ας πάρουμε γυναίκες, γιατί μιλάμε γυναίκες τώρα. Με καρκίνο του μαστού δεν έχουν τίποτα στο μόνο, μια χαρά είναι. Και εξετάσεις άμα κάνουμε, είτε μεταστάσεις έχουν, είτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχει δηλαδή κάτι το που να πεις, ξέρω εγώ, είναι κάτι το. Φαίνεται κάτι μικρό. Όχι. Α, μόνο μπορεί να το δείξει μαστογραφία, ο υπέρηχος, εξετάσει απεικονιστικές, αλλά από το αίμα όχι. Mm-hmm. Και σας είπα μια κατάξη που γίνεται που είναι οι καρκινικοί δείχτες. Μπορεί να έχεις ένα τεράστιο καρκίνο στο μαστό και να μην έχεις καρκινικό δείχτη, η πλειοψηφία δεν έχει. Έτσι αυξημένο.
Αν είναι όμως αυξημένος, είναι καλός και για την παρακολούθηση μετά. Mm-hmm. Εν ύπεθρος θα έλεγα ότι όλη η ιστορία, ας σηκωθούμε από τον καναπέ, από την τηλεόραση, ας αθληθούμε, ας κάνουμε υγιεινή διατροφή, ας μην μολύνουμε την ατμόσφαιρα, να σταματήσουμε τα τζάκια, την ταλπορή δήθεν, που βρωμίζει τον αέρα και το κάνει φοβερά επικίνδυνο. Χάνονται χιλιάδες ζωές πρόωρα σε Αθήνα και μεγάλες πόλεις από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, από τα καυσαέρια, από τα... Γιατρέ, πώς είναι, λοιπά, πώς, είναι... πώς είναι ναι. η καθημερινότητά σας με ανθρώπους που πραγματικά κρέμονται από τα χείλη σας για την πορεία της υγείας του, πώς το διαχειρίζεστε? Εγώ θα έλεγα το εξής, πρέπει και ο κόσμος να το γνωρίζει. Ο καρκίνος δεν είναι μια ασθένεια που αντιμετωπίζεται από έναν γιατρό. Ο καρκίνος είναι συνεργασία πολλών γιατρών, πολλών ειδικοτήτων. Εμένα τον που λένε γιατρέ μου, τα χέρια σου, μας έσωσες κλπ. Εσύ υποθέτω, βάτε και άλλους γιατρούς στη μέση, γιατί δεν είναι μόνο εγώ. Είναι και άλλοι που εσείς δεν τους έχετε δει, είναι οι παθρογανατόμοι, είναι οι εκτινολόγοι, είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στα εργαστήρια. Είναι πάρα πολλοί που ασχολούνται και οι αποφάσεις στην ογκολογία είναι αποφάσεις που τις παίρνει η ομάδα. Παίζει ρόλο προσωπική επαφή, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, δεν το έχω αντίληση, αλλά ξέρω ότι είναι ομαδική δουλειά. Ένα αυτό. Δεύτερο, ο γιατρός πρέπει να έχει καλή επαφή με τον ασθενή. Αν ο γιατρός βάλει κάτι άλλο πιο πάνω από αυτό, αν ο γιατρός δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα, το μυαλό του είναι να κάνει lifestyle ζωή, έχουμε ξεφύγει, δεν θα κάνει καλή ιατρική. Αν ένας άνθρωπος δει ένα γιατρό, ο οποίος πιέζει, ένα παράδειγμα, δεν τα πιστεύω αυτά, ότι ξέρει για να μπει μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο πρέπει να του δώσει χρήματα, πρέπει να φύγει. Πάει να βρει ένα άλλο γιατρό, μιλάει με έναν έμπορο, με έναν, πώς το λένε, παλιά, σαράφιδες ας πούμε, ας πάει κάπου αλλού. Πολλοί γιατροί είναι πολύ καλοί, δεν υπάρχει ο γιατρός, υπάρχουν οι γιατροί. Mm-hmm. Ένα άλλο λάθος πηγαίνει και εκεί φταίει και ο πρόβλημα. Τώρα, αν κάποιος κάνει τη δουλειά του, να τον ευχαριστήσει ο γιατρός, ο ασθενής, να πει: γιατρέ μου, σε ευχαριστώ για να δω, παρόλο που απορρεύεται και δεν πρέπει να το πω, αλλά τώρα αυτά τα που κρυβόμαστε σαν Έλληνες, να λέμε ψέματα και αυτά κλπ. Αν δεν υπήρχαν κάτι τέτοια, το εσύ ξεχάστε το. Εντάξει. Mm-hmm. Εγώ έφτασα στη μεγαλύτερη θέση που μπορούσα να φτάσω, σε μια ηλικία μεγάλη, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τεράστια προσφορά, πολλή δουλειά. Δεν συγκρίνεται η δουλειά που κάναμε στην κλινική μας τρίτη, μια πολλή δουλειά. Και το μισθό μου είχε φτάσει 1650-1700 ευρώ. Και αν κάνω ένα λάθος σαν άνθρωπος, που κάνουμε λάθη, δεν υπάρχει τόσο να μην κάνει λάθη, πάω φυλακείο. Δεν είναι λίγο ανώμαλο? Δεν είναι κάπου? Εγώ γι' αυτό ρώτησα το ανθρώπινο, την ανθρώπινη πλευρά, πώς. Εάν δεν ήταν η ανθρώπινη πλευρά, δεν θα υπήρχε αυτή. Ναι, και διαχειρίζεστε και τόσους ανθρώπους, γιατί η ψυχολογία είναι παίζει πολύ ρόλο. Βέβαια. Μπορεί να τον σκοτώσει τον άλλον που λέει ο λόγος. Φυσικά. Αλλά, από την άλλη μεριά, λέμε, με εκνευρίζουν τα μεγάλα λόγια, οι γιατροί, μπράβο και λειτουργήμα κλπ. Και τώρα, ελάτε στη θέση τώρα ενός γιατρού. Που από το πρωί στο βράδυ διαβάζει, που έχει τις αγωνίες του, που χειρουργεί, που δεν ξέρει πώς θα του πάει ο ασθενής. Και αυτός ο γιατρός βλέπει τον παλιό του συμμαθητή, ο οποίος ήταν και τεμπέλης, δεν έκανε και τίποτα και έκανε αριστερές δουλειές, να ζει διπλά καλύτερα και τα παιδιά του να είναι πολύ πιο καλύτερα από ότι είναι τα δικά του. Αυτό λέγεται ανομαλία και θα είναι ανώμαλος ο γιατρός, αν δεν πει τα παιδιά, εγώ γιατί δεν αμείβομαι? Τι είμαι, κοινωνικά απαξιωμένος? Το ίδιο ισχύει και για άλλα, επαγγέλματα. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ότι πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχία προσφοράς. Δεν είναι κακό. Υπάρχουν προκαταλήψεις. Δηλαδή, περδεμένο έθνος είμαστε. Πώς λέγανε κάποτε, πίνουν περδεμένα. Είμαστε περδεμένο έθνος. Για όνομα του Θεού. Ένας ο οποίος δουλεύει και προσφέρει στην κοινωνία έργο σημαντικό πρέπει να έχει μια αναγνώριση που στην εποχή μας μετριέται και με την απολαβή του, με τον τρόπο ζωής του, με το πώς τον φέρεσε. Θυμάμαι στη Γερμανία, σου ένα παράδειγμα, όταν έκανα ειδικότητα, θα μίλαγα σαν ξένο, σαν αλλοδαπός που λέμε, δεν πολύ δίναν σημασία οι Γερμανοί. Κάποτε έτυχε να πάρει τηλέφωνο ο γραμματέας για να με διευκολύνει σε κάτι, θα έρθει ο Δόκτωρ Φιλόπουλος κλπ. Και πάρα πολύ σέβονται οι Γερμανοί αυτά τα πράγματα. Όχι, Δόκτωρ, ελάτε από εδώ, Δόκτωρ. Από ό,τι το βρήκα κι εγώ, γιατί ψώνιζα έπλα τότε, έβαλα τη γραμματέα, τηλεφωνούσε. Έβρισκα κι εγώ την. Ναι.
Γιατί σεβόταν ο Γερμανός. Είχε, σου λέει, από αυτό είναι σημαντικός, κάνει σημαντική δουλειά. Αυτά πρέπει σιγά σιγά και εμείς να τα δούμε και να ακούμε και τους Γερμανούς. Και μην είμαστε παραδόξοι. Τώρα σκεφτείτε που μου είπατε αν οι εταιρείες έχει βρει και θέλουν να βρεθεί το φάρμακο για το καρκίνο. Λοιπόν, οι εταιρείες ασχολούνται με τον καρκίνο, με τα καινούργια φάρμακα που βγαίνουν, τα οποία είναι καλύτερα σαφώς. Δημιουργούν πολύ καλύτερες προϋποθέσεις για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Είναι απίστευτα τα λεφτά που κερδίζουν. Σκεφτείτε εσείς σαν εταιρεία να βρείτε ένα φάρμακο που ένας εκεί που πέθανε να ζει άλλα 10-20 χρόνια. Τρελά λεφτά θα βγάλετε. Γιατί να το κρατήσει. Γιατί να το κρατήσει, για να κάνει καλό στους άλλους, δηλαδή μια ανταγωνίστρια εταιρεία να κάνει καλό στην άλλη. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ένα πολύ δύσκολη ασθένεια. Τα καρκινικά κύτταρα είναι πανέξυπνα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αλλά απλώς το θέμα που πρέπει να τονίζετε και εσείς είναι με τις τιμές. Να πέσουν οι τιμές. Είναι αδικαιολόγητα υψηλές οι τιμές των νέων φαρμάκων και των διαγνωστικών μεθόδων. Δηλαδή δεν μπορείς να τζιράρεις τα έξοδά σου μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, να τα έχεις βγάλει και μετά να είναι καθαρό το κέρδος σου. Αυτά δεν γίνονται. Πρέπει να γίνουν συζητήσεις παγκοσμίως. Όχι για τα μόνη τι να κάνει. Παγκοσμίως να συζητηθούν αυτά τα θέματα μεταξύ εταιριών και κυβερνήσεων και μια λύση. Ωραία. Σας είπα πολλά. Μας είπατε πολλά και ενδιαφέροντα. Ναι, να σας πω όμως και γιατί. Εμένα, εντάξει, με έπιασε και μια καταθλιψάρα βέβαια, το λέω. Να το λέω. Πω και ένα καλό νέο, να ξέρετε ότι η αντικαρκινική έχει έναν ξενώνα στην Πηλαία, τον οποίο έχει παραχωρήσει το Θεαγένιο για χρήση, όπου φιλοξενούν ασθενείς από επαρχία για να κάνουν την θεραπεία στο Θεαγένιο. Αυτό έχει μια μεγάλη προέκταση. Με τη δυνάμη μας καταφέραμε μέχρι ένα σημείο να το περατώσουμε, αλλά μέσα είναι γιαπή, δεν έχει κάτι. Και ας είναι καλά η κυρία Μπριάννα Λάτσι, η οποία αποφάσισε να το μετατρέψει σε κέντρο ημερήσιας νοσηλείας και να μεταφερθούν οι χημειοθεραπείες που γίνονται στο Θεαγένιο σε συνθήκες που δεν είναι. Δεν τις έλεγε κανένας ότι είναι και καλές, να μεταφερθούν σε έναν χώρο πολυτελέστατο, με άνεση, να είναι με αξιοπρέπεια, γιατί εκτός από την αρρώστια η ταλαιπωρία δεν πρέπει να χάνει και την αξιοπρέπειά του ασθενή. Αυτό είναι πρόσφατο, με γέμισε χαρά. Υπήρχε αρκετή προϊστορία να ετοιμαστεί όλη αυτό τη δωρεά και πιστεύω ότι οι Θεσσαλονικείς αυτή τη χρονιά θα έχουν στην διάθεσή τους, γιατί ανήκει με στην αντικαρκινική, αλλά θα παραχωρηθεί στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας για να τεθεί στη διάθεση, δηλαδή, του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, για να ανακουφιστούν οι άνθρωποι που κάνουν χημειοθεραπεία από τη Μακεδονία μας. Το περιμένουμε. Για να μπορούν να είναι καλύτερα. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει χαρά και εγώ έχω κάνει έτσι φοιτητή στη Θεσσαλονίκη. Εδώ τελειώσατε. Εδώ και τελείωσε το άποθου. Οπότε είστε και λίγο Θεσσαλονικιός. Είχα και παντρεύτηκα, είχα και τέτοιες ατυχίες που λέμε. Θεσσαλονικιά. Γιατί τώρα, γιατρέ, θα τα χαλάσουμε. Μα τώρα εγώ πελοπονήσω στην καταγωγή, τέλος πάντων. Όχι, δεν το λέω έτσι. Ότι έχουμε τους δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη για την. Είναι μια πόλη που πραγματικά είναι και αξιοαγάπητη και είναι. Και ξελογιάστρα. Ναι, περνάς ωραία, πραγματικά. Περνάς. Όταν θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη, πόλη. Θα σας περιμένουμε στο στούντιο. Γιατί έχουμε και την ωραιότερη θέα, γιατρέ, από εδώ. Είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους. Είστε πολύ ωραία. Εντάξει. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω για να σας πω, γιατί θα ανέβω κάποια στιγμή και σύντομα για να. Να έρθετε με καλά νέα, κύριε Φιλόπουλε. Θα είναι ωραία, θα γίνει ωραία πράγματα. Να είστε καλά, θα σας περιμένουμε. Καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια.